Το ίδιο πράττει και η Μαρία Ντάνου, την οποία έχουμε στην παρέα μας. Λίγο να δούμε τώρα αν την ακούμε καθαρά. Θα το τεστάρω αμέσως τώρα. Καλησπέρα Μαρία, μας ακούς? Καλησπέρα, σας ακούω μια χαρά. Τέλεια. Ο ήχος είναι καθαρός, κρυστάλλινος, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να γνωρίσουμε και τα χειμερινά σπορ, που όλοι τα έχουμε δοκιμάσει, μπορώ να πω έτσι. Έστω και στο χαβαλέ και πολύ ερασιτεχνικά, όλοι έχουν πάει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο να δοκιμάσουν την τύχη τους. Οι πιο τολμηροί, θα πω εγώ, γιατί οι υπόλοιποι απλά περιορίζονται στο τελεφέρικ και τα βλέπουν όλα από εκεί πέρα. Σωστά. Οπότε λίγο θέλω να μας κάνεις αυτό το διαχωρισμό. Εσύ είσαι αθλήτρια του σκι αντοχής. Ναι, υπάρχει και το αλπικό. Υπάρχει και το αλπικό. Ναι, έτσι. Σωστά. Εμείς η ιδιότητά μας είναι στην αντοχή, στα 10 χιλιόμετρα στην κατηγορία των γυναικών, 15 στην κατηγορία των αντρών. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και το discipline του sprint, το οποίο είναι, άμα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με ένα 400 στο στίβο, που είναι κάτι γρήγορο, ή 1,4 χιλιόμετρα για μας. Ναι, και πρόσφατα συμμετείχαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στο Oberstdorf της Γερμανίας. Και ήμασταν, έτσι μπορώ να πω, μια μεγάλη αποστολή για τα ελληνικά δεδομένα. Συμμετείχαμε με 14 άτομα και στην κατηγορία των αντρών, μαζί με την κατηγορία των αντρών. Και μπορώ να πω ότι πήγε καλά. Σίγουρα όμως είναι πολύ δύσκολο το επίπεδο, έτσι, για έναν Έλληνα αθλητή. Σίγουρα. Αρχικά είμαστε τυχεροί που μπορέσαμε να συμμετέχουμε σε τέτοια διοργάνωση, γιατί αν λάβετε υπόψη την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μας, άλλα αθλήματα που έχουν στόχο το Τόκιο, που είναι σε 4 μήνες, ακόμα δεν έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση οι αθλητές. Οπότε εμείς που συμμετείχαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των χειμερινών αγωνισμάτων, έτσι, με στόχο την πρόκριση της χώρας μας για τους Ολυμπιακούς του Πεκίνο, που είναι του χρόνου, του Φεβρουάριο το 2022. Ήμασταν πολύ τυχεροί και ευγνώμων και όλα πήγαν καλά. Θα σε ρωτήσω και γι' αυτό στη συνέχεια με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ιστορική χρονιά του χρόνου για το Πεκίνο. Θα γίνει πρώτη χώρα, πρώτη πόλη για την ακρίβεια, που θα έχει διοργανώσει και θερινούς και χειμερινούς. Εσύ τα ξέρεις καλά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί σε παρακολουθώ και γνωρίζω ότι έχεις πάει και σε θερινούς να παρακολουθήσεις. Να δουλέψω. Να δουλέψεις, ναι. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο το μέγεθος των θερινών Ολυμπιακών. Να σκεφτείτε ότι συμμετέχουν 10.500 αθλητές στους θερινούς Ολυμπιακούς, ενώ σε εμάς είναι 5.000. Έτσι, οπότε είναι μικρότερη κλίμακα, αλλά σίγουρα έχουμε διαφορετικές δυσκολίες. Δηλαδή, όταν είχαν έρθει κάποια άτομα και φίλοι μου στην Πιονγκτσάν και είδαν τις συνθήκες που αγωνιζόμαστε, έτσι, οπότε ένας αθλητής των χειμερινών αγωνισμάτων δεν έχει να κάνει μόνο με την επίδοση. Καμιά φορά έχει να αντιμετωπίσει και καιρικές συνθήκες. Παγωνιά, κρύο, αέρα, όπως κυρίως στο αλπικό, έτσι, όταν αφυσάει πολύ, ακυρώνονται οι αγώνες ή αναβάλλονται. Ζέστη, έτσι. Δεν παίζει ρόλο και η ζέστη καμιά φορά. Δεν έχουν αναβληθεί αγώνες λόγω ζέστης στα χειμερινά αγωνίσματα, απλά να έχουμε χιόνι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, γιατί θυμάμαι εγώ στο Σότσι το 2014 στους χειμερινούς Ολυμπιακούς, λέγανε ότι φέρανε τεχνητό χιόνι γιατί δεν χιόνιζε εκείνη την περίοδο καθόλου και είχαν προβλήματα. Το ίδιο έγινε και τώρα στο Oberstdorf στη Γερμανία. Όταν τρέξαμε τον αγώνα μας, είχε 14 βαθμούς. Δηλαδή, με κοντομάλικο τρέχατε. Ναι, υπήρχε μια καινούρια, λανσάρανε μια καινούρια μόδα οι αθλητές, κόβανε τις στολές τους, τις κάνανε σορτσάκια, t-shirt. Σόβα. Ήταν πρωτοφανές. Πες μου λίγο πώς βιώνεις αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό ως αθλήτρια. Είσαι στο εξωτερικό αυτή την περίοδο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτή την περίοδο πέρασα. Ήμουνα την προετοιμασία για το Oberstdorf, την έκανα στην Άουσα όσο μπορούσαμε. Μια εβδομάδα δεν είχε χιόνι. Τη δεύτερη εβδομάδα όμως είχε χιονίσει πολύ, έγινε και αυτός ο σάλος και ο πανικός, χιόνισε στην Αθήνα και έγινε παγκόσμιο νέο. Έκανα προπόνηση στην Άος όσο μπορούσαμε βέβαια και στα 3-5 πηγάτια και στο Σέλι. Απαγορεύσεις, τώρα δεν έπρεπε να στέλνουμε μηνύματα,
δύσκολα Δύσκολα. για έναν αθλητή, έτσι. Ναι. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Και κυρίως τώρα, ναι, είμαι στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελβετία. Πριν από λίγο έκανα προπόνηση. Ακόμα υπάρχει χιόνι. Και όσο υπάρχει, καλό είναι να το επωφεληθούμε. Τι υγειονομικά μέτρα υπάρχουν στην περιοχή που μένεις και στους Ναι. αγώνες, έτσι, πόσο δυσκολεύεσαι, για παράδειγμα, στις μετακινήσεις σου και στις προπονήσεις, έτσι, που μας είπες ήδη για την Ελλάδα ότι ήταν δύσκολα. Ναι, τώρα κοιτάξτε, εδώ στην Ελβετία είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα στη μετακίνηση, δηλαδή δεν υπάρχουν τα μηνύματα όπως θέλουμε στην Ελλάδα να βγούμε έξω να κάνουμε προπόνηση κάποια αθλητική δραστηριότητα, δεν υπάρχει αυτό. Μπορείς να βγεις, κρατάς αποστάσεις, τα χιονοδρομικά είναι ανοιχτά, οπότε εδώ δεν είναι πολύ περιορισμένα και αυτή τη στιγμή γίνεται και το παγκόσμιο κύπελλο στο Engadin, στο St. Moritz. Έχουν φέρει πολλά παγκόσμια κύπελλα στην Ελβετία αυτό το χειμώνα και για παράδειγμα η Νορβηγία είχε κλείσει τα σύνορά της, οπότε φέρανε το World Cup της Νορβηγίας στην Ελβετία και εξίσου και σε άλλα αγωνίσματα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι εφικτό, μπορώ να πω, αλλά πάντα με τα σωστά μέτρα. Μάλιστα. Το Κάνε πιο μας. σημαντικό είναι Ναι. να προφυλάξουμε και τη δική μας την υγεία και των Φυσικά. άλλων. Φυσικά. Ναι, αλλά σίγουρα είστε αθλητές κι εσείς και θέλετε να προπονηθείτε. Έχετε σημαντικούς αγώνες. Δεν γίνεται να μένετε άπραγοι και να κάθεστε στο σπίτι. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για έναν αθλητή το χειμερινό σπορ στην Ελλάδα. Και θα την κάνω αυτή την ερώτηση αργότερα. Γιατί πολλοί το έχουν απορία. Πώς προπονείστε το καλοκαίρι. Να φανταστώ είναι πολύ Λοιπόν, δύσκολο, έτσι. το καλοκαίρι, οι προπονήσεις μας ξεκινάνε Μάιο συνήθως, έτσι, με κάποιες αρκετές ώρες ποδηλασίας, τρέξιμο στο βουνό με μπαστούνια, αρκετό γυμναστήριο, έτσι, και δύναμη, και έπειτα προσθέτουμε και τα roller ski, τα οποία είναι ένα ξεχωριστό άθλημα, δεν είναι ολυμπιακό αγώνισμα, απλά είναι ό,τι πιο κοντά σε αυτό που Κατάλαβα, κάνουμε. κατάλαβα. Ναι, είναι ο ίδιος εξοπλισμός, τα ίδια μπαστούνια, η ίδια δέστρα, το ίδιο παπούτσι, απλά έχει ρόδες και έχει δύο ρόδες, μία μπροστά και μία πίσω. Αυτό με πολύ έτσι, δύσκολες ρόδες, δηλαδή είναι σαν να κάνεις σκι και να σηκώνεις βάρη κάπως έτσι, να το παρομοιάσω. Και σίγουρα θέλει και προσοχή έτσι, γιατί πού βγαίνετε, δεν είναι επικίνδυνο στους δρόμους, δεν βγαίνετε με αυτά. Ναι, βγαίνουμε στους δρόμους, συνήθως κάνουμε ανάβαση, ανεβαίνουμε το βουνό, δηλαδή όταν θέλετε να πάτε σε 3-5 πηγάδια, για παράδειγμα, στο Σέλι, μπορείτε να δείτε τους εξωτικούς αθλητές να είναι με τις ρόδες και να ανεβαίνουν το βουνό. Αυτοί θα Μάλιστα. είμαστε εμείς. Ωραία. Οπότε κάνουμε σε δρόμους στο οποίο δεν περνάνε πολλά αυτοκίνητα, κυρίως στην επαρχία, έτσι. Ναι. Εντάξει, όσο να είναι, βοηθάει να έχεις μια επαφή με αυτό που θα συναντήσεις το χειμώνα Είναι, στους αγώνες, ναι, αλλά έτσι, δεν είναι είναι το και το ακριβώς πιο καλύτερο. κοντά. Ναι, είναι πιο κοντά στην τεχνική μας, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ πιο διαφορετικό να κάνεις προπόνηση με τα ρόλερ και με τα σκι, που τα σκι μας είναι 1,80 ύψος, έτσι. Ωραία. Κάνε μας μια παρουσίαση της αθλητικής σου ταυτότητας. Δηλαδή, πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τα χειμερινά σπορ και πότε κατάλαβες ότι θες να ασχοληθείς πιο επαγγελματικά. Γιατί, όπως είπαμε στην αρχή, όλοι έχουμε δοκιμάσει έτσι, με τα πέδιλα και τα λοιπά, αλλά είναι δύσκολο. Εσύ πώς πήρες αυτή την απόφαση να το δεις πιο επαγγελματικά και να φτάσεις μέχρι τους Κοιτάξτε, Ολυμπιακούς αγώνες. ήμουν ένα περίεργο παιδί από πολύ μικρή ηλικία. Είχα δοκιμάσει πολλά, μπαλέτο, ενόργανη, στίβο. Και εκεί γύρω στην ηλικία των 12 αποφάσισα να εξερευνήσω έτσι, το άθλημα του σκι εντοχής. Στην αρχή πίστευα κι εγώ ότι αυτό είναι αλπικό, θα κατέβω τις πίστες, πού Ναι. να ξέρω ότι θα τις ανεβαίνω. Όπω ναι. Καλό. Οπότε συνέχισα και ήμουνα μέλος του αθλητικού συλλόγου της ΝΑΟΣΑΣ, του ΕΟΣ ΝΑΟΣΑΣ, και ακόμα είμαι. Αλλά τότε που κατάλαβα ότι θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο πιο επαγγελματικά και σοβαρά, ήταν όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, όταν εξαντλήναν όλα με τις πανελλήνιες, με την καριέρα, τι θα κάνουμε. Είχα την τύχη να σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Οικονομικές Επιστήμες. Οπότε πήγαινα, ερχόμουν στην ΑΟΣΑ. Και εκεί μετά, όταν άρχισα να βγαίνω έξω, να συμμετέχω σε παγκόσμια πρωταθλήματα νέων και αντρών γυναικών, εκεί το είδα λίγο πιο σοβαρά. Συμμετείχα στους Ολυμπιακούς του Βανκούβερ το 2010. Έπειτα έκανα ένα break για να τελειώσω όλες μου τις σπουδές, να κάνω και το μεταπτυχιακό μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό
να φροντίζει ένας αθλητής την καριέρα του, έτσι μετά τον αθλητισμό, γιατί αυτό δεν κρατάει για πάντα. Οπότε έκανα έτσι ένα διάλειμμα και όταν ήρθα εδώ στην Λοζάνη να κάνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, διαπίστωσα ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ αθλητικός και λέω, καλά, άμα το κάνω αυτό, τότε θα πάω και τους επόμενους Ολυμπιακούς. Και έτσι μου ξαναμπήκε το μικρόβιο, πολύ πιο δυνατά αυτή τη φορά, και φάνηκε και από τα αποτελέσματα της Pyeongchang το 2018. Στη συμμετοχή μου εκεί, στη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς της Pyeongchang, έφερα την 28η. Όχι, 74η νομίζω 4η. Θέση από τις 90. Ναι, τα έχω όχι, ψάξει, τα έχω ψάξει. 76 από τις 90, γιατί θυμάμαι ότι είχα περάσει 14 χώρες, πρωτοφανές για τη χώρα μας. Εννοείται. Ναι, αλλά είχα ρίξει πολλή προσπάθεια. Και πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο και στις επόμενες Ολυμπιακούς. Αυτό το είχα και εγώ μια απορία, γιατί έβλεπα το βιογραφικό σου. Βλέπω, Vancouver έχει πάει, Pyeongchang έχει πάει. Στο Σότσι γιατί δεν ήταν, εκεί ήθελα να στο ρωτήσω, αλλά με κάλυψες τώρα. Γιατί, στο εξήγησα, ναι, με κάλυψες. Έπρεπε να σπουδάσω και μακάρι να. Δηλαδή, θα το συνιστούσα σε όλους τους αθλητές. Του αρεσιτεχνικού αθλητισμού. Καταλαβαίνω ότι οι αθλητές του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, στίβο, καμιά φορά και κάποια άλλα αγωνίσματα. Όταν στοχεύεις για το χρυσό, έχεις να πάρεις τόσο πολλά ωφέλη από το χρυσό μετάλλιο και από το κάθε πόντιουμ, οπότε δεν υπάρχει χρόνος για τέτοια break μες στην αθλητική καριέρα, για σπουδές. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι αθλητές είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκέφτονται το μετά. Έτσι, και νομίζω εσύ με τον προγραμματισμό που είχες έδειξες, ρε παιδί μου, και μια δύναμη παραπάνω, ήθελες να το κυνηγήσεις. Νομίζω δεν το έχεις Ναι. μετανιώσει το γεγονός ότι έχεις μπει σε αυτόν τον χώρο και το κυνηγάς και πηγαίνεις στους αγώνες κτλ. Είσαι δικαιωμένη από τους κόπους, έτσι. Ναι, αυτό έρχεται καθαρά από προσωπικό ζήλο και πάθος, έτσι. Όσο μπορούμε, είναι πάρα πολύ όμορφο να είναι κάποιος αθλητής και να αγωνίζεται, να κάνει προπόνηση, γιατί παίρνει μεταφέρονται τόσο σημαντικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά του αργότερα, που είναι σημαντικό για τη ζωή, πιστεύω, και σίγουρα θα το συνιστούσαν ανεπιφύλακτα οι γονείς να στέλνουν τα παιδάκια σε αθλητικούς συλλόγους, να ξεκινάνε τον αθλητισμό και ναι, σε πολλά αγωνίσματα. Ωραία. Διηγήσου μας μερικές έτσι από τις πιο δυνατές σου εμπειρίες. Φαντάζομαι δυνατότερη εμπειρία είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν ξέρω αν ξεχωρίζεις μία από τις δύο Ολυμπιάδες που έχεις βρεθεί. Ναι, θα ξεχώριζα την Ολυμπιάδα του Vancouver, γιατί ήταν, πώς να σου το πω, ενδιάμεσα από την εποχή που ζούμε. Δηλαδή τότε δεν ήμασταν τόσο δικτυωμένοι και ήταν όλα πιο αγνά, θα έλεγα, στο χώρο της αλληλεπίδρασης, έτσι, στο Ολυμπιακό χωριό. Θυμάμαι πρώτον ότι ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 19 χρονών όταν συμμετείχα, και όταν μπήκα σε αυτή τη μεγάλη πίστα του Vancouver, φοβόμουν πάρα πολύ τις κατηφόρες, γιατί δεν είχα ξανακατέβει σε τέτοιες κατηφόρες μέσα σε μια πεντάρα. Και θυμάμαι κιόλας ότι έπεσα δύο φορές, αλλά τα έδωσα όλα μέχρι το τέλος. Και φυσικά ήταν ο πατέρας μου εκεί, ήταν στους spectators, και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική εμπειρία. Και θυμάμαι και η αλληλεπίδραση στο Ολυμπιακό χωριό, όταν δεν υπήρχαν τόσο πολύ τα κινητά, το Facebook, το Instagram. Δεν είχαμε Instagram τότε. Σωστά. Και μαζευόμασταν, βλέπαμε ταινίες, παίζαμε παιχνίδια. Υπήρχε έτσι μια αίθουσα με υπολογιστές, τότε MSN και Skype, να μιλάμε με Ελλάδα. Σωστά. Αλλά ναι, ήταν λίγο πιο. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Πιο αγνά. Πιο αγνά πιο ήταν. Απλά. Ναι, ήταν σε πρώιμη φάση ακόμα η τεχνολογία, έτσι, και ναι. Νομίζω Σίγουρα. Χαιρόσουν περισσότερο τα αθλητικά γεγονότα. Έτσι, έχω αυτή την εντύπωση. Το χαιρόσουν περισσότερο γιατί έρχονταν και λιγότερες πληροφορίες. Ενώ τώρα τα βρίσκεις όλα με ένα κουμπί. Ακριβώς, δηλαδή ήταν όλα τόσο σημαντικά. Έλεγες, ναι. Πω, είμαι αθλήτρια, έχω μια διαπίστευση, μπορώ να πάω να δω χόκεϊ. Αυτό. Πόσο ωραίο θα είναι να δω χόκεϊ, καλλιτεχνικό πατινάζ, ή το κέρλινγκ. Να δω δίαθλο, με κέρλινγκ, ναι. Μετά τον αγώνα μου φυσικά, έτσι, όταν ήμουν ελεύθερη να επισκεφτώ και άλλα αγωνίσματα. Ήταν όλα τόσο, τόσο μεγάλα στα μάτια μου, που έτσι έβγαζε και διαφορετικό θαυμασμό για όλη η συμμετοχή. Όλα ήταν διαφορετικά. Αργότερα, όσο μεγαλώνεις, το κάνεις πιο πολύ, γιατί προκαλείς τον ίδιο στον εαυτό
Και είναι άλλα τα ζητήματα. Εντάξει, και νομίζω ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό που λένε ότι αρκεί η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι από μόνη της μία νίκη, το να βρεθείς εκεί. Πραγματικά για τους Έλληνες αθλητές, έτσι, που δεν έχουμε τις ίδιες χιονοπτώσεις όπως στην Ευρώπη ή στη Σκανδιναβία, είμαστε και τυχεροί και είμαστε και ήρωες, έτσι, που συμμετέχουμε σε τέτοιες διοργανώσεις και που η χώρα μας έχει παρουσία στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και μάλιστα έτσι με αξιοπρεπή εμφάνιση. Αυτό και μόνο, έτσι, το γεγονός. Τι τραβάμε για να κάνουμε προπόνηση μέσα στο καλοκαίρι ή ότι οι άλλοι αθλητές ξεκινάνε να κάνουν σκι από το Σεπτέμβρη και εμείς άμα χιονίζει τα Χριστούγεννα. Από μόνο του λέει πολλά. Οπότε Που είναι το μπορούμε να κομμάτι. αγωνιζόμαστε στην ίδια πίστα, Ναι, έτσι. Είναι πολύ αυτό. σημαντικό. Είναι το κομμάτι δηλαδή που κάνει τους ξένους, τέλος πάντων αυτές τις υπερδυνάμεις που είπες, τον χειμερινό σπορ, να ξεχωρίζουν σε σχέση με την Ελλάδα και με κάποιες άλλες χώρες, έτσι, μεσογειακές. Ακριβώς. Είναι οι Έχουν τις εγκαταστάσεις υποδομές. Αυτοί μπορούν τους, να πηγαίνουν και είναι οι σχολεία από υπόδομες. μικροί, σχολεία π.χ. που κάνουν και σκι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλιά ήταν κάτι πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Η Νάος είχε αθλητικό γυμνάσιο. Οπότε, σαν επιλογή αθλήματος μέσα στο πρόγραμμα του σχολείου, είχες και το σκι. Μπορεί να είχες το στίβο, το ποδόσφαιρο, handball, αλλά είχαμε και το σκι. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα και αν υφίσταται. Αλλά ναι, κάποιες πόλεις στην Άουσα, στην Ελλάδα που είχαν πρόσβαση σε χιονοδρομικό, νομίζω ότι είχαν και στο πρόγραμμα. Εσύ Αλλά γεννημένη στη Βέρεια, έτσι. στην Οπότε Άουσα. ίσως. Άστε. Γεννημένη στη Βέρεια, Α. αλλά από Νάουσα, ναι. Εντάξει, ωραία. Οπότε Εκεί είχατε και ήταν και κοντά η το Νίκη. Σέλι. Οπότε βοηθούσε αυτό το κομμάτι να Ναι, βρίσκεσαι πιο βοηθούσε συχνά. πάρα πολύ και ο έως Νάουσας κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ καλή δουλειά στο να βγάζει καινούργια ταλέντα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, να λειτουργούν και τα χιονοδρομικά όμως. Σωστό, ναι. Που φέτος νομίζω είναι μεγάλη πληγή αυτό, το ότι δεν Πάρα πολύ μεγάλη. λειτουργούν. Να πούμε και στον κόσμο που ενδεχομένως να μην γνωρίζει ότι τα χειμερινά σπορ υπάγονται στο ΝΕΟΧΑ, έτσι. Ναι, Ελληνικός Ελληνική Ομοσπονδία Ομοσπονδία Χιονο... Για πες το εσύ, πες το εσύ, ναι. Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αγωνισμάτων. Ωραία, τέλεια. Θέλω να μου πεις τώρα, ποιο είναι το επίπεδο, πάνω κάτω έτσι, αν και το είπαμε επιδερμικά, το επίπεδο του χειμερινού σπορ στην Ελλάδα, πόσο μικρή ή μεγάλη ενδεχομένως να είναι η στήριξη που έχετε από την πολιτεία, αλλά και έτσι ένα-δύο στοιχεία που κάνουν άλλες χώρες να ξεχωρίζουν τόσο πολύ. Ναι, το επίπεδό μας αυτή τη στιγμή συγκριτικά με τα Βαλκάνια μπορώ να πω ότι είμαστε στο top 3, στο top 3. Προσπάθεια στήριξης έρχεται κυρίως από την ελληνική, από την ΕΟΧΑ, από την χιονοδρομία και από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Έτσι υπάρχουν κάποια προγράμματα Ολυμπιακής Αλληλεγγύης που βοηθούν έτσι, την Ομοσπονδία έτσι, τώρα των χειμερινών αγωνισμάτων σε ένα κύκλο Ολυμπιακό. Και έτσι έπειτα η Ομοσπονδία μπορεί και στηρίζει τους αθλητές. Δεν είναι πολύ μεγάλη όμως και αυτό κάτι που ξεχωρίζει σε άλλες ομάδες όπως είναι η Γαλλία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Σουηδία, είναι το μέγεθος και ο όγκος της ομάδας που στηρίζει τους αθλητές. Δηλαδή ένας αθλητής έχει μαζί του άλλους τρεις. Μαζί του για να το στηρίζουν. Είτε είναι ο βαξέρ, αυτός που θα του ετοιμάσει τα σκι, είτε είναι ένας φυσικοθεραπευτής, ο προπονητής τους είναι κάποιος ο οποίος θα μπορεί να συμμετέχει στις διάφορες συναντήσεις της ΦΥΣ. Έτσι, ένας αθλητής θέλει τέσσερα άτομα από δίπλα του και δυστυχώς δεν τα έχουμε. Είμαστε Έχουν τώρα. όλες τις προδιαγραφές αυτοί οι κύριοι, γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά Ναι. άτομα. Δηλαδή, μία νίκη ενός αθλητή ισοδυναμεί με 14 άτομα από πίσω που έχουν βοηθήσει στο να έρθει αυτή η νίκη. Εμείς τώρα ήμασταν, σας είπα πριν, με 12-14 άτομα στο Όμπερσντορφ, αλλά είχαμε δύο προπονητές. Πόσο να κάνουμε Έλαντε. δύο προπονητές, τι να Σωστά. πρωτοκάνουμε, που τα κάνανε όλα, δηλαδή και αυτοί είναι ήρωες. Ναι. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι στα Βαλκάνια είμαστε αρκετά ψηλά. Δηλαδή και εσύ έχεις διαπρέψει βαλκανικά Ναι. πρωταθλήματα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι, παλιά, μετά την Πιονγκτσάνγκ, έτσι, το 2018-2019 ήμουνα πρώτη στα Βαλκάνια και αυτό μου είχε δώσει και τη δυνατότητα να συμμετέχω στα παγκόσμια κύπελα.
Όταν συμμετέχουμε είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και κυρίως στην κατηγορία των γυναικών. Μάλιστα. Δώσε μας έναν οδηγό για να ξεκινήσει κάποιος που μπορεί τώρα να ακούει ο πατέρας και το παιδί και να πει «Μπαμπά, εγώ θέλω να ξεκινήσω κάποια στιγμή, να κάνω και λίγο σκι, μου αρέσει». Ναι. Δώσε μας έναν οδηγό για να ξεκινήσει κάποιες προπονήσεις σε κάποιο αλπικό αγώνισμα, πόσο κοστοβόρο είναι για μια οικογένεια και ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξεις στην Ελλάδα. Αρχικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να έρθει σε επαφή με κάποιο αθλητικό σύλλογο. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι υπάρχουν. Ή αλλιώς, εμείς όταν ήμασταν μικροί, θυμάμαι ότι είχαμε συναθλητές που έρχονταν οι γονείς τους ή έρχονταν κάθε Σαββατοκύριακο και υπάγονταν στο ΕΟΣ Νάουσας, για παράδειγμα. Ότι, δηλαδή, η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να, τα παιδιά της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να είναι σε κάποιο σύλλογο της Νάουσας, της Βερίας, δεν ξέρω αν έχει στις Αίρες. Έχει Αυτό θα στις Αίρες, συνηθίσει. έχει, επειδή κάνουν και εκεί Έχει. λίγο ρεπορτάζ με τα παιδιά που κάνουν. Μπράβο, Είναι ένα παιδί ο ναι. οποίος πηγαίνει και σε αγώνες και τα λοιπά και για Πρώτα θα προπόνηση πρέπει το εξωτερικό. παιδί να δει έτσι, τι του αρέσει περισσότερο. Του αρέσει το σκι αντοχής, του αρέσει το αλπικό. Απλά θεωρώ ότι το σκι αντοχής έχει περισσότερη ενασχόληση σε 12 μήνες, έτσι. Γιατί έχουν, όπως εξήγησα προηγουμένως, έχουμε τα roller ski. Οπότε μπορεί να κάνεις προπόνηση το καλοκαίρι, στην άσφαλτο, έτσι, σε μικρούς δρόμους. Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ ακριβό το αγώνισμα. Σίγουρα το αλπικό είναι πιο ακριβό από το σκι αντοχής, από την απόσταση. Αλλά αρχικά θα θέλει ένα παπούτσι, μπαστούνια και σκι ή ρόλερ. Κατάλαβα, Αυτό. ναι. Ναι. Και μετά έτσι, κάποιον προπονητή, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει κάποιες συμβουλές για το πώς να ξεκινήσει και πώς να προετοιμαστεί. Δηλαδή, ένα παιδάκι πρέπει να έχει στο σκι αντοχής, μπορεί να ξεκινήσει και στα 12 και στα 13. Στο αλπικό θέλεις στα 5-6 χρονών, νωρίτερα. Εσύ βλέπω, επειδή είσαι και πιο σκληραγωγημένη και βλέπω κάνεις και προπόνηση και στην άσφαλτο και τα λοιπά και Ναι. νομίζω στο ίδιο καζάνι βράζονται όλοι οι Έλληνες αθλητές σε αυτό το κομμάτι Ναι. τα καλοκαίρια. Θα μπορούσες να κάνεις κάποιο αγώνισμα θερινό? Ναι, Και ποιο θα ήταν στίβος. αυτό? Α, το στίβο, έτσι. Δηλαδή μπορεί να Στίβος γράψει και ιστορία τα κυρίως επόμενα χρόνια, να σε δούμε π.χ. και στους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες για να γίνεις η πρώτη αθλήτρια που το καταφέρνει να είναι και σε χειμερινούς και σε δεν θερινούς. ξέρω. Καλά το λέτε. Υπάρχει τρέλα εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχει το αγώνισμα των 10 χιλιόμετρων στο Στίβο και επίσης το άθλημά μας το παρομοιάζουν πολύ συχνά με το μαραθώνιο. Έτσι, επειδή η πρόσληψη οξυγόνου του αθλητή έτσι, και το VO2 max του είναι πολύ ψηλό, είναι πάρα πολύ κοντά με το επίπεδο των αθλητών που τρέχουν Ε, μαραθώνιο. ναι. Θέλει να είσαι τρομερή φυσική κατάσταση, ειδικά αυτό που Ναι, έχω κάνεις τρέξει εσύ. και σε αγώνες. Επειδή βλέπω εγώ στο Eurosport αγώνες, λέω πώς τα καταφέρουν, ειδικά στο διάθλο, Ναι. το τι ψυχραιμία χρειάζεται τη στιγμή που θα πας να βαρέσει με το όπλο, στους Ναι. στόχους. Τι ψυχραιμία Μεγάλη χρειάζεται. ψυχραιμία και έτσι τότε, στο διάθλο μάλιστα οι αθλητές έχουν και έτσι και ψυχολόγους, ανθρώπους που τους συμβουλεύουν ξεχωριστά για τη σκοποβολή. Είναι δύο αθλήματα σε ένα. Άλλο το δικό μας. Το δικό μας είναι, εγώ θα το παρομοίαζα με έναν υπόδρομο. Μας βάζουν και όποιος φτάσει πιο γρήγορα. Μάλιστα. Πάντως αυτό που σε είπα, το κομμάτι θερινή Ολυμπιακή Αγώνες και χειμερινή, ο Σον Γουάιτ, λογικά τον ξέρεις, έτσι, θρύλος Βεβαίως. στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορεί να τον έχεις Ναι. συναντήσει και από κοντά, Ναι. θέλει να αγωνιστεί, λέει, στο skateboard και να γράψει αυτός Ναι. πρώτος ιστορία. Από εκεί και πέρα στις γυναίκες ξέρω τη Λίντσε Ιβόν, και αυτή τρομερή. Όχι η Λίντζι Βόν. Η Λίντζι Βόν είναι μόνο στο Στο αλπικό. αλπικό, ναι, αυτή ξέρω. Η Α, Λόλο Λόλο Τζόουνς είναι Τζόνς. αυτή που κάνει το τρέξιμο με την ποδίων στο στίβο και το χειμώνα κάνει bobsleigh. Α, μάλιστα. Bobsleigh. Ναι, Ωραίο, ωραίο. είναι η Λόλο Τζόουνς και είναι και μια άλλη νομίζω στην Αμερικάνα. Πολλοί το κάνουν και στην Τζαμάικα νομίζω. Μπορείς να ανακαλύψεις πολλά πράγματα στα χειμερινά σπορ και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή την συζήτηση σήμερα στον αέρα. Γιατί ακούω και πολύ κοινό στη Θεσσαλονίκη και λίγο να ξεκολλήσουμε το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Γιατί πραγματικά υπάρχει μαγεία και σε άλλους χώρους. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα Είστε πολύ χειμερινά σπορ. σωστοί και να συνεχίσετε έτσι. Ναι, ωραία. Γιατί, ναι, είναι ωραίο το ποδόσφαιρο, έτσι αγγίζει έτσι μεγαλύτερο Εννοείται, πληθυσμό. εννοείται. Αλλά και άλλα αθλήματα έχουν πράγματα να μας δώσουν. Αυτό εννοώ.
Σίγουρα, σίγουρα. Χειμερινά αγωνίσματα, Έτσι. θερινά, γυμναστική, Ναι, γιατί ξεφασκία. του χρόνου τώρα θα έρθει το Πεκίνο και θα ρωτάνε όλοι εδώ πέρα στην εκπομπή τι κάνουν αυτοί εκεί, ποιοι είναι οι κανόνες κτλ. Παιδιά, σας προετοιμάζουμε το έδαφος από τώρα και θα τη βγάλουμε και τη Μαρία και του χρόνου στο Πεκίνο ή σε κάποιο άλλο Για να μεγάλο δούμε. event. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε Εννοείται. και μέχρι τότε Ναι. με σκλαβούν αρκετοί μήνες. Σωστά. Και μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Επόμενος στόχος φυσικά είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνο. Ναι, είναι στόχος. Φυσικά και είναι στόχος. Αυτή τη στιγμή στην Ολυμπιακή λίστα είμαι μπροστά. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί η πρόκριση. Αυτή τη στιγμή, ναι. Και μάλιστα, με τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που ήμασταν τρεις κοπέλες και μπήκαμε σε τέσσερις αγώνες, είμαστε πάρα πολύ κοντά να προκλίνουμε και δεύτερη γυναίκα. Οπότε αυτό θα είναι έτσι ιστορία για την Ελλάδα, γιατί θα συμβεί για πρώτη φορά αν πάμε δύο γυναίκες στους Ολυμπιακούς. Έτσι, γιατί πάντα πάει ένας άντρας, μία γυναίκα στο αλπικό και μία στο σκι εντοχής. Οπότε, δηλαδή, να σκεφτείτε στην Πιόγκτσανγκ, ήμασταν τέσσερις ήρωες αθλητές. Τώρα, αν έχουμε δεύτερη γυναίκα στο σκι εντοχής, είναι κάτι συναρπαστικό. Ωραία, Και μακάρι συγχαρητήρια και στις συναθλήτριές μου, έτσι, και το που εύχομαι αγωνιστήκαμε να μαζί. έχουμε μεγάλη εκπροσώπηση και στο Πεκίνο και σε όλα τα αγωνίσματα των χειμερινών σπορ να διαπρέπουν οι Έλληνες αθλητές και να ανεβάζουν ψηλά την ελληνική σημαία και εμείς εδώ πέρα είμαστε να προβάλλουμε κάθε αξιόλογη προσπάθεια. Μαρία, Κάνουμε σε ό,τι ευχαριστούμε μπορούμε. πάρα πολύ. Μας άνοιξες λίγο τα Εγώ μάτια. ευχαριστώ. Μας άνοιξες λίγο τα μάτια με τα χειμερινά σπορ. Εντάξει, και εγώ ασχολούμαι, αλλά όχι τόσο ενεργά. Έμαθα κάποια πράγματα τώρα. Οπότε σε ευχαριστώ Ό,τι για αυτό θέλετε. το κομμάτι και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή. Να μας δώσεις κι άλλες Ευχαριστώ πολύ. πληροφορίες. Να είσαι καλά, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι χρειαστείτε. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό Να είστε απόγευμα να καλά. έχεις. Γεια σου, Καλό Μαρία. Σαββατοκύριακο. Γεια. Επίσης.